Δεν μετέβαλε τα αισθήματα που έχω για όλους εσάς και για το χωριό μας. Δεν εισβολώ ότι από αυτό το χωριό ξεκίνησα για να φτάσω εκεί που βρίσκομαι σήμερα. Και δεν λησμονώ επίσης ότι στη μακρά αυτή πορεία που ήταν πλήρης αγώνων, ικανοποιήσεων αλλά και απογοητεύσεων, είχα πάντα τη συμπαράστασή σας. Σας ευχαριστώ και για εκείνο για τη σημερινή υποδοχή. Η πρώτη, χωριό καθαρά ελληνικό, παρά την παλιά ονομασία του Κιούπκιοι, αποτέλεσε και αυτή χώρο των εθνικών ανταγωνισμών που συντάραξαν τη Μακεδονία στις αρχές του αιώνα. Το σπίτι του δασκάλου Γεωργίου Καραμανλή, κτίσμα της βόρειο-ελλαδικής αρχιτεκτονικής, αποτέλεσε κέντρο του εθνικού αγώνα για την περιοχή. Η στρατολόγηση του σε αυτόν προκάλεσε στα 1904 την απόλυσή του από τη θέση του δασκάλου και την ενασχόλησή του με την καλλιέργεια του καπνού. Στα 1905 νυμφεύεται τη Φωτεινή Δόλογλου και αποκτά 8 παιδιά. Το μεγαλύτερο, ο Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1907. Η πατριωτική δράση του Γεωργίου Καραμανλή διαρκεί σε όλο το μακεδονικό αγώνα, όταν ο ελληνικός πληθυσμός, με κορυφαία μορφή του τον Παύλο Μελά, κατόρθωσε να διατηρήσει την εθνική του ταυτότητα. Δεν σταματά και μετά την νεοτουρκική επανάσταση που διέψευσε τις ελπίδες των υπόδουλων για ισοπολιτεία. Στα 1908 ο Γεώργιος Καραμανλής, επικεφαλής Εθνικής Επιτροπής, συνεργάζεται με τον Μακεδονομάχο Καπετάν Τσάρα, δράση για την οποία επίσης διώκεται. Η παρακμή του πολιτικού κόσμου και η μεγάλη εθνική κίνδυνη οδηγούν στην επανάσταση του 1909, την πρόσκληση του Βενιζέλου και την προετοιμασία για τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους που ενσωματώνουν στον εθνικό κορμό μεγάλες περιοχές όπως η Ήπειρος και η Μακεδονία. Η αιμονή του Βενιζέλου για την συμμετοχή της Ελλάδος στο πλευρό των Δυτικών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δικαιώνεται με την συνθήκη των Σεβρών και την εκπλήρωση των εθνικών πόθων. Ο Γεώργιος Καραμανλής μεταφέρεται ως όμηρος στη Βουλγαρία για 18 μήνες. Το 1919 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εγγράφεται στο γυμνάσιο της Νέας Ζύχνης, ενώ τα επόμενα 3 χρόνια φοιτά στο γυμνάσιο Σερών. Ο ελληνισμός ζει τις λαμπρότερες μέρες του. Ο στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Οι προσδοκίες μετατρέπονται σε πραγματικότητα. Τα έντονα όμως πάθη, η απόπειρα κατά του Βενιζέλου, η δολοφονία του Δραγούμη, ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου, η επάνωδος του Κωνσταντίνου, συνδυασμένα με την αλλαγή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, καταλήγουν στη μικρασιατική καταστροφή. Το κύμα του 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων, τη θανάτωση των 6 και τη συνθήκη της Λοζάνης, που ακροτηρίασε τη μεγάλη ιδέα. Στα 1924, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ολοκληρώνει τις σπουδές του στο 8ο Γυμνάσιο Αθηνών. Τον επόμενο χρόνο εγγράφεται στη νομική σχολή και παράλληλα εργάζεται ως ασφαλιστής. Το 1930 εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Παρά τη σταθερή παρουσία του Βενιζέλου κατά τα έτη 1928 έως 1932, η πρώτη αβασίλευτη δημοκρατία συγκλονίζεται από την αστάθεια, τα κινήματα, τις έντονες διαμάχες που εμπόδιζαν τη χώρα να προοδεύσει. Ο Βενιζέλος στρέφεται και κατά των κομμουνιστών, θεσπίζοντας το ιδιώνυμο. Η πολιτική αυτή ανομαλία οδήγησε τον Καραμανλή στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη για ένα κράτος η συνέχεια, η σταθερότητα και η λογική. Στην περίοδο αυτή εργάζεται στις Σέρες, διατηρώντας την Οδό Μεραρχίας δικηγορικό γραφείο. Στα 1935, εκφωνώντας για πρώτη φορά πολιτικό λόγο στο μπαλκόνι αυτό της πλατείας Χρονίου, εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα. Επανεκλέγεται πρώτος στις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936. 4 Αυγούστου 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία.
Ο Καραμανλής αρνήθηκε κάθε συνεργασία με το καθεστώς και δικηγόρησε στις Σέρες. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δικηγόρησε. Στην περίοδο της κατοχής συνδέθηκε με μια ομάδα διανοουμένων, οι οποίοι συζητούσαν για το μεταπελευθερωτικό μέλλον της χώρας, που την αποτελούσαν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Ξενοφών Ζολώτας και ο Γεώργιος Μαύρος. Το 1944 καταφεύγει μετά από πολλές περιπέτειες στην Αίγυπτο και φτάνει στην Αλεξάνδρεια την ημέρα που η Ελλάδα απελευθερωνόταν. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα τερματίζοντας την αιματηρή κατοχή των δυνάμεων του Άξονος. Η διαμάχη όμως των κυβερνητικών δυνάμεων με τον Ελλάς κατέληξε σε ανοιχτή σύγκρουση που κράτησε μέχρι τον Ιανουάριο του 1945. Ο Τσόρτσιλ επισκέπτεται την Αθήνα και στις συνομιλίες του με τον Αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και την πολιτική ηγεσία αποφασίζει την αποστολή Βρετανικών δυνάμεων, οι οποίες απόθυσαν τον Ελλάς και κατέληξαν στη Συμφωνία της Βάρκηζας. Οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται με ταχύτητα. Πλαστήρας, Ναύαρχος Βούλγαρης, Παναγιώτης Κανελόπουλος, Θεμιστοκλής Σοφούλης. Στις εκλογές του 1946, πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται βουλευτής. Με τον Βενιζέλο στην Αμερική επιτυγχάνει την παραχώρηση των 100 Λίμπερτις. Με δημοψήφισμα επανέρχεται ο βασιλιάς Γεώργιος. Στη νέα κυβέρνηση Τζαλδάρη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ως υπουργός εργασίας, απελευθερώνει συνδικαλιστές και επιλύει σειρά φλεγόντων προβλημάτων. Ο νέος πρωθυπουργός Μάξιμος τον τοποθετεί στο Υπουργείο Εργασίας. Πεθαίνει ο Γεώργιος. Νέος βασιλιάς, ο Παύλος. Ως υπουργός μεταφορών της κυβέρνησης Σοφούλη διαπραγματεύεται στο Λονδίνο με την Bauer την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό και την ανανέωση του εξοπλισμού της, ενώ ως υπουργός Προνοίας το 1948 αντιμετωπίζει τις θεομηνίες, το πρόβλημα των 700.000 προσφύγων και διαμορφώνει το πρόγραμμα Πρόνοια Εργασία. Τον Αύγουστο του 1949 συντρίβονται οι αντάρτικες δυνάμεις. Κατά τις εκλογές του 1950 επικρατεί το κέντρο με τους Πλαστήρα Βενιζέλο. Επανεκλέγεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και στην κυβέρνηση Βενιζέλου αναλαμβάνει υπουργός Αμήνης. Με τον Κανελόπουλο και τον Στέφανο Στεφανόπουλο ιδρύει τον Νοέμβριο του 1950 το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα. Τον Ιούλιο του 1951 ο Αρχιστράτηγος Παπάγος ιδρύει τον Ελληνικό Συναγερμό, στον οποίο προσχωρεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους κερδίζει σχετική πλειοψηφία. Σχηματίζεται κυβέρνηση Πλαστήρα Βενιζέλου. Ο Καραμανλής αρνείται το Υπουργείο Αμήνης. Τον Ιούλιο του 1952 νυμφεύεται την Αμαλία Κανελοπούλου. Στις εκλογές του 1952 ο Παπάγος εκλέγει 239 βουλευτές, σχηματίζει ισχυρή κυβέρνηση και αναθέτει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Ο Καραμανλής αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας με τη μεταφορά νερού από την Ηλίκη, με προοπτική να ολοκληρωθεί το έργο σε μία τριετία. Υλοποιεί το 1953 το πενταετές πρόγραμμα οδοποιίας. Κατασκευάζει σύγχρονους δρόμους, γέφυρες και ευρείες λεωφόρους. Καταργεί το απαρχαιωμένο σύστημα τραμ και κατασκευάζει άνετα πεζοδρόμια.
διοργανώνει το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με έργα στην Προκυμαία και διανοίγει την οδό Τσιμίσκη. Προσωπικό ενδιαφέρον δείχνει για σειρά αρδευτικών έργων όπως το φράγμα του Αχελώου, το φράγμα Αξιού και το φράγμα Εκτροπής του Αλιάκμονος. Θεμελιώνει τη γέφυρα και σειρά αντιπλημμυρικών έργων στον Εύρο το Φεβρουάριο του 1955 με τον Τούρκο ομολογό του. Θεμελιώνει τα έργα στη Λαψίστα Ιωαννίνα. Εκτελεί μεγάλα λιμενικά έργα στην Προβλήτα της Τίνου. Εξυγχρονίζει το λιμάνι της Καβάλας. Σ' όλη τη διάρκεια της υπουργίας του πολλές φορές επιθεωρεί προσωπικά την πορεία των εκτελουμένων έργων. Η αποτυχία της συνδιασκέψεως για το Κυπριακό αποτέλεσε την αφορμή για τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη την 5η Σεπτεμβρίου 1955. Την 4η Οκτωβρίου πεθαίνει ο Παπάγος και την επομένη ο βασιλεύς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, απόφαση στην οποία οδηγήθηκε από την ικανότητα που επέδειξε κατά την υπουργία του και την ευρύτερη απήχηση του έργου του. Την 4η Ιανουαρίου 1956 ιδρύει νέο κόμμα, την ΕΡΕ, λέγοντας «Πιστεύω και η πίστης μου αυτή στηρίζεται εις προσωπική μου πείραν και έρευνα ότι η Ελλάς δύναται να αλλάξει μορφήν και ο λαός της μοίραν, με μίαν πολιτική δύναμη ικανή και αποφασισμένη να πραγματοποιήσει την ειρηνική εκείνη επανάσταση, η οποία θα διαλύσει την πικρία και την απογοήτευση του λαού. Το νέο κόμμα ενισχύεται από προσωπικότητες των φιλελευθέρων. Τσάτσος, Αβέροφ, Κασιμάτης. Την 11η Ιανουαρίου διαλύεται η Βουλή. Η αντίπαλοι του με πρόφαση τον εκλογικό νόμο του Δεκεμβρίου του 1955 σχηματίζουν συνασπισμό όλων των κομμάτων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται 65 πόλεις. Μιλάει σε 240 συγκεντρώσεις. Την 16η Φεβρουαρίου στην πλατεία Κλαθμόνος τονίζει «Θα προσφέρομεν την σταθερότητα και τη δημιουργικότητα. Θα ανασκάψομεν την Ελλάδα για να προσφέρω εργασία εις όλους τους Έλληνες. Θα πραγματοποιήσομεν την πολιτική επανάσταση την οποία επιζητεί ο ελληνικός λαός». Ο αγώνας του κατά το περιοδικό Time χαρακτηρίζεται ως ένας έναντι πολλών. 19 Φεβρουαρίου 1956. Εκλογές. 165 έδρες η ΕΡΕ, 135 οι αντίπαλοι. 29 Φεβρουαρίου 1956. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υπουργός Ηλίνα Τσαλδάρη. Τον Ιούλιο του 1957 παραιτείται ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Αποστολίδης, ενώ τον Ιανουάριο του 1958 παραιτούνται οι Υπουργοί Παπαλιγούρας και Ράλης, διαμαρτυρώμενοι για το εκλογικό σύστημα. Η κυβέρνηση πέφτει. Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος. Την 2 Απριλίου σε διακήρυξή του ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τονίζει «Η απροσδόκητος πολιτική κρίση υπήρξε αποτέλεσμα σκοτεινής συνωμοσίας ετερόκλητων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων». Ως εντολοδόχος του λαού εθεώρησα χρέος μου να τον προστατεύσω από λύσεις οι οποίοι εξυφαίνονται πίσω από την πλάτη του και ήσαν ξένε προς την θέληση και το συμφέρον του. Την 11η Μαΐου στις εκλογές η ΕΡΕ παίρνει 41% και 173 έδρες. Η ΕΔΑ 24,4% και 78 έδρες. Και η Φιλελεύθερη 20,07% και 36 έδρες. Με τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβερνήσεως, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τονίζει «Η χώρα μας, παρά τα σιλικά της αδυναμίας, δύναται να προοδεύσει και να ευημερήσει, αρκεί όλοι οι Έλληνες να αποκτήσουμε συνείδηση της ευθύνης μας και το αίσθημα του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου». Για τις εκλογές του 1961 ορίζεται υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο στρατηγός Δόβας και ιδρύεται η Ένωση Κέντρου.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στις ομιλίες του επισημαίνει. Δια πρώτην φοράν στην ιστορία της Ελλάδος, εγνωρίσαμε μίαν τόσο μακράν περίοδο γαλήνης, ασφάλειας και σταθερότητος, που επέτρεψε την σύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σύνδεση της οποίας η οικονομική και πολιτική σημασία είναι αποφασιστική για το μέλλον της χώρας. Εδικαιώθη ο αγών της Κύπρου, η οποία κατέστη ελευθέρα και ανεξάρτητος. Είναι δυνατόν το εθνικό μας εισόδημα να διπλασιαστεί εντός δεκαετίας, εάν θα ανασκάψουμε από το ενός άκρου εις το άλλον την Ελλάδα. Εις τας επικρίσεις, αντιπαρατάσω την πραγματικότητα του έργου. Ενώ στην ομιλία των Αθηνών, την 27η Οκτωβρίου υπογραμμίζει, εδώσαμε στην χώρα ασφάλεια και πολιτική σταθερότητα, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε δημιουργική προσπάθεια. Καταστήσαμε την Ελλάδα ικανή να αγωνιστεί δια την ευημερία της. 29 Οκτωβρίου. Εκλογές. Η ΕΡΕ παίρνει 50,77% και 176 έδρες. Η Ένωση Κέντρου Προοδευτική. 33,69% και 100 έδρες. Η ΠΑΜΕ 14,65% και 24 έδρες. Ο Γεώργιος Παπανδρέου καταγγέλει το αποτέλεσμα ως προϊόν βίας και νοθείας. Την 12η Φεβρουαρίου του 1962 το εκλογοδικείο απορρίπτει το σύνολο σχεδόν των ενστάσεων. Το δημοψήφισμα της 5ης Ιανουαρίου του 1950 επιβεβαιώνει την ομόθυμη επιθυμία των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις Βενιζέλου Πλαστήρα δεν υιοθέτησαν την πρόταση του Μακαρίου για προσφυγή στον ΟΗΕ. Επισήμανε στα 1950 ο Γιώργος Παπανδρέου στο Δήμαρχο Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη. Η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονας, των Αγγλικών και των Αμερικανικών, δι' αυτό δεν μπορεί λόγω του Κυπριακού να πάθει ασφυξία. Το ουδέποτε του Άγγλου Υφυπουργού Χόπκινσον και οι πιέσεις του Μακαρίου εξανάγκασαν τον Παπάγο να προσφύγει αναποτελεσματικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο του 1954. Ατελέσφορη ήταν και η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου. Τον Απρίλιο του 1955 αρχίζει ο αγώνας στη ΣΕΟΚΑ. Ο στρατάρχης Τζον Χάρντινγκ, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρότεινε ευρεία αυτοκυβέρνηση υπό τριμερή εποπτεία και λύση τελική που θα ικανοποιεί τους πόθους του κυπριακού λαού χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των Τούρκων. Ο Μακάριος απέρριψε την πρόταση αυτή. Το Μάρτιο ο Μακάριος εξορίζεται στις Σεϊχέλες, ενώ εκτελούνται αγωνιστές στη ΣΕΟΚΑ. Στις 10 Μαΐου ο Καραολής και ο Δημητρίου. Στα τέλη του 1956 ο Λόρδος Ράτκλιφ κατάρτισε σχέδιο συντάγματος το οποίο απέρριψε ο εξόριστος Μακάριος και η ελληνική κυβέρνηση επειδή προέβλεπε τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διοίκηση. Απελευθερώνεται ο Μακάριος τον Μάρτιο του 1957 και ανακηρύσσεται επίτιμος Δημότης Αθηνών. Τον Οκτώβριο αναλαμβάνει κυβερνήτης ο Χιου Φουτ. Τον Ιούνιο του 1958 ο Άγγλος Πρωθυπουργός Μακ Μίλαν προτείνει με την τριπλή κυριαρχία τη συμμετοχή της Ελλάδος, Αγγλίας, Τουρκίας στη διοίκηση του νησιού για μία επταετία, αυτονομία των κοινοτήτων και αναγνώριση της διπλής υπηκότητας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το απέρριψε επισημένοντας τον Μακ Μίλαν στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1958 ότι «εβάλατε τους Τούρκους να γαυγίζουν και τώρα που άρχισαν να δαγκώνουν δεν μπορείτε να τους συγκρατήσετε». Τον Σεπτέμβριο, μιλώντας στην Αγγλίδα δημοσιογράφο Μπάρμπαρα Κάσλ, ο Μακάριος, χωρίς να συνεννοηθεί με τον Καραμανλή, εγκατέλειψε την Ένωση ζητώντας την ανεξαρτησία, λύση που παλαιότερα είχε απορρίψει. Μεσολαβητική προσπάθεια ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Πολ Σπακ, ο οποίος αφού συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον Σεπτέμβριο του 1958, πρότεινε ενιαία βουλή και πενταμερή διάσκεψη. Η αρνητική στάση της Αγγλίας και της Τουρκίας αναγκάζει την Ελλάδα να διακόψει τη μεσολάβησή του. Οι Αβέροφ Ζορλού εγγενίασαν απευθείας μυστικές διαπραγματεύσεις με κατάληξη τις συνομιλίες της Ζυρίχης, θέτοντας τις βάσεις του νέου κράτους. Σε αυτές συμφωνήθηκε η ανεξαρτησία και η ενιαία βουλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δηλώνει «Επανέρχομαι ικανοποιημένος και υπερήφανος. Η μέρα αυτή ανήκει στα ευτυχεστέρα στη ζωή μου και θα αποτελέσει σταθμόν εις την ιστορία της Κύπρου». Και ο Μακάριος «Εξέφρασα την ικανοποίηση προς τον Πρωθυπουργό και τον συνεχάριν δια τα αποτελέσματα των συνομιλιών». Οι συμφωνίες οριστικοποιούνται κατά τη διάσκεψη του Λονδίνου 17 έως 19 Φεβρουαρίου του 1959.
Κωνσταντίνος Καραμανλής δηλώνει: «Μόνος νικητής είναι ο κυπριακός λαός. Η στιγμή είναι ιστορική». Ο Μακάριος σε μήνυμα προς τους Κυπρίους υπογραμμίζει: «Νέα περίοδος ευημερίας και προόδου διανοίγεται δι' ολόκληρων των κυπριακών λαών». Ενώ σε δηλώσεις του τονίζει: «Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμώς εκ μέρους του ελληνικού κυπριακού λαού την ελληνική κυβέρνηση και των ελληνικών λαών, δια την επιδειχθήσαν σταθεράν συμπαράσταση και την παρασχεθήσαν πολύτιμων βοήθειαν». Ενώ σε επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή απευθύνει εγκάρδιον μήνυμα ευγνωμοσύνης και τιμής δια πάντα όσα υπέρ ημών επράξατε. Η συμβολή σας εις το έργο της κυπριακής ελευθερίας υπήρξεν αποφασιστική και πολύτιμος. Διαβιβάζω τα ευγνώμονα αισθήματα του ελληνικού κυπριακού λαού». Σε εφαρμογή των συμφωνιών απελευθερώνονται οι αγωνιστές της ΟΚΑ. Ο Μακάριος επιστρέφει την 1η Μαρτίου στην Κύπρο, όπου αναφωνεί: «Ναι, νικήκαμε». Και να είστε βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι, ότι το νέο κράτος, το οποίο δια της θυσίας σας, δια της αγάπης σας θεμελιούνται σήμερα, θα αποδεί κράτος ευημερίας και πρόοδου, φυσικής και δικαιοσύνης, κράτος του Θεού. Όχι το Κύπρο! Επισφράγηση της προσεγγίσεως των δύο χωρών αποτελεί επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή το Μάιο του 1959 στην Τουρκία. Σε μήνυμα του τονίζει ότι του δίδεται η ευκαιρία να ανανεώσει την στενή μετά του τουρκικού λαού συνεργασία και ότι οι επαφές συνεχίζονται με το ίδιο πνεύμα της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Αυτοί όχι μόνο θα εκαθαρίσουν τα στοιχόν υπαρχούσας εκκρεμότητας, αλλά και θα δημιουργήσουν νέες βάσεις συνεργασίας και κοινής προσπαθίας των δύο λαών. Εάν η ελληνοτουρκική φιλία ήταν για την εποχή κατά την οποία την είχαν θεμελιώσει ο Ατατούρκ και ο Βενιζέλος απλώς εποφελής, σήμερα η μόνιμος και στενή συνεργασία της Ελλάδος και της Τουρκίας αποτελεί ιστορική ανάγκη συνυφασμένη με την ασφάλεια και ανεξαρτησία των δύο χωρών και με το συμφέρον της διεθνούς ειρήνης. Ο Μεντερές, προσφωνώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διαβλέπει στην επίσκεψη λαμπράν απόδειξη του πνεύματος κατανοήσεως και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαβεβαιώνει ότι τα αυτά αισθήματα ειλικρινούς αφοσιώσεως και εγκαρδίου φιλίας εμπνέουν τους Τούρκους προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού της φίλης και γείτονος χώρας, εφόσον η διένεξη για την Κύπρο, η οποία σοβαρώς εκκλόνησε τα σχέσεις των, ανήκει τώρα στο παρελθόν. Συνεχίζοντας, θεωρεί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή καθόλου αντάξιο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη δημιουργία στενής ελληνοτουρκικής φιλίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ανταπαντώντας, υπογραμμίζει ότι η επίσκεψή του έχει σκοπό να τερματίσει τας δοκιμασίες, τας οποίας υπέστη η ελληνοτουρκική φιλία και να γίνει απαρχή νέας εκκινήσεως. Τις συνομιλίες των δύο ηγετών απασχολεί η εφαρμογή των συμφωνιών για την Κύπρο, το Βαλκανικό Σύμφωνο, η βελτίωση των Τούρκο-Γιουγκοσλαβικών σχέσεων, τα θέματα των μειονοτήτων και του Πατριαρχείου, για τα οποία επιδείχθηκε κατανόηση από τους Τούρκους. Η υποτροπή όμως της Κυπριακής κρίσεως του 1963 δεν επέτρεψε την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, που ελαχιστοποιούσε τα σημεία τριβής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο Αθηναγόρας επισημαίνει ότι οι δύο πρωθυπουργοί γεφυρώνουν τα ψυχά των δύο λαών και ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για το ενδιαφέρον του για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Απαντώντας, ο Έλληνας ηγέτης υπογραμμίζει ότι το Πατριαρχείο θα επανεύρει την πλήρη αυτού έγκλην και ακτινοβολίαν χάρη της εκπληρώσεως του αποστολικού του προορισμού και εξυψώσεως των αξιών, οι οποίες αποτελούν την βάση του πολιτισμού μας. Κατά την αναχώρησή του τονίζει: «Την ευρή αναπήχηση της πολιτικής μας, η οποία δικαιολογεί πάσαν αισιοδοξίαν για το μέλλον της ελληνοτουρκικής φιλίας».
Τον Φεβρουάριο του 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται την Αγγλία και διαπιστώνει τη στενή φιλία των δύο λαών που επέζησε τις κρίσεις του Κυπριακού και τα στενότατα συμφέροντα που τους ενώνουν. Εξετάζει με τον Μακ Μίλαν τα θέματα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, την ανάγκη αλληλεγγύης των χωρών του ΝΑΤΟ, της επικρατήσεως της ειρήνης με την ενίσχυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της διευρύνσεως των διμερών οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Νοέμβριο του 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται τη Δυτική Γερμανία. Σε συνομιλίες του με τον καγκελάριο Αντενάουερ συμφώνησαν για την ανάγκη παγιώσεως της οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της διευρύνσεως της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας. Το Νοέμβριο του 1959 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται την Ιταλία. Στις συζητήσεις του με τον Πρωθυπουργό Αντώνιο Σένι εξετάζει τη διεθνή κατάσταση, τους απαραίτητους οικονομικούς χειρισμούς για τη σύνδεση της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα θέματα της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Στην προσφώνησή του ο Ιταλός Πρωθυπουργός διαπιστώνει ευτυχή σύμπτωση αντιλήψεων και συμφερόντων τα οποία οδηγούν σε αρμονία προθέσεων και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με μήνυμά του στην τηλεόραση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επίσκεψή του θα αποβεί επαγαθό και των δύο λαών και θα συσφίξει τους φιλικούς και συμμαχικούς δεσμούς τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται με τον Πάπα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Βρόνκη, τον Δήμαρχο της Ρώμης που του δορίζει αναπαράσταση της Λίκαινας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι στενοί δεσμοί, οι οποίοι ενώνουν την Ιταλία με την Ελλάδα, εκπροσωπούν παράγοντα ειρήνης, ευτυχίας και ευημερίας δια τους δύο λαούς. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην προσπάθειά του να συσφίξει τις σχέσεις της Ελλάδος με την κοινή αγορά και να επιτύχει τη σύνδεσή της με αυτήν, επισκέπτεται επίσημα τον Ιούλιο του 1960 τη Γαλλία. Τον υποδέχεται ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μισελ Ντεμπρέ τονίζοντας ότι δεν ευρίσκεται επί ξένης γης, ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογραμμίζει την πολύτιμον συμπαράσταση της Γαλλίας εις το θέμα της συνδέσεως της Ελλάδος με την κοινή αγορά, το οποίο κυριάρχησε στις συνομιλίες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ντεγκόλ του γνωρίζει ότι είναι ενήμερος για όσα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιτέλεσε κατά τις διαδοχικές υπουργίες του και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη σταθεράς διακυβερνήσεως και ότι τον θεωρεί ως έναν εκ των 2-3 επιτυχών των ηγετών του ελευθέρου κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επικαλείται και λόγους μελλοντικής ασφαλείας που οθούν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τονίζοντας ότι σε όλα τα θέματα η πολιτική μας είναι έντιμος, σταθερά και υπερήφανος, άνευ παρεκκλήσεων και εκβιασμών. Ο Ντεγκόλ δέχεται να βοηθήσει στον παραμερισμό των απαράδεκτων αξιώσεων των άλλων εταίρων και υπόσχεται τη χρηματοδότηση έργων υποδομής ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα, τα οποία θα προσελκύσουν και άλλες επενδύσεις. Υπογράφεται στην Αθήνα μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις την 9η Ιουλίου 1961 η Συμφωνία Συνδέσεως της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γίνονται δεκτοί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εκφράζει τη χαρά του διότι οι δεσμοί της Ελλάδος γίνονται ήδη στενότεροι με τα 6 χώρες. Επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός εκτιμά την ιστορική σημασία της υπογραφής της Συμφωνίας και της δυνατότητας που διανοίγονται για το μέλλον και υποστηρίζει ότι κάποτε η Ευρώπη θα συμπεριλάβει όλους τους ελεύθερους λαούς. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται τον Απρίλιο του 1962 το Βέλγιο και ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό Λεφεύρ για τη θερμή συμπαράστασή του κατά τις διαπραγματεύσεις συνδέσεως της Ελλάδος με την κοινή αγορά. Συναντάται με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΓΟΡΣ, με τον οποίο συζητεί τα ειδικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές τους μέσα στα πλαίσια του οικονομικού αυτού οργανισμού. Κατά την επικύρωση των εγγράφων της Συμφωνίας Συνδέσεως, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
Τονίζει ότι η Ελλάς εισέρχεται εις νέαν αποφασιστικήν καμπίν της νεωτέρας ιστορίας της. Η κυβέρνησης με βαθύαν συνέστηση των ιστορικών ευθυνών της ενισχύει την διεθνή θέση της χώρας, ολοκληρώνοντας τους πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με εκείνους τους ευρωπαϊκούς λαούς, οι οποίοι πιστεύουν εις το ιδανικό της ελευθερίας. Ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής επισκέπτεται την Ολλανδία το Μάρτιο του 1963, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνομιλία θα συμβάλλουν εις την περαιτέρω ανάπτυξη της φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την Ολλανδία και την Ελλάδα, ενώ στην αντιφώνησή του υποστηρίζει ότι οι δεσμοί μεταξύ των εθνών στηρίζονται στην ταυτότητα των πολιτιστικών και πνευματικών αξιών και εμπνέονται από τα κοινά ιδανικά και τα σκοινά επιδιώξεις. Κατά τις επαφές του με τους Ολλανδούς ηγέτες, συζήτησε τα ευρωπαϊκά προβλήματα, τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης, θέματα του ΝΑΤΟ και την ίδρυση οργανισμού για την ασφάλιση πλοίων κατά τις πολεμικές περιόδους. Ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής γίνεται δεκτός από τη Βασίλισσα Τζουλιάνα, η οποία παραθέτει γεύμα προς τιμήν του. Αναφερόμενος στους στόχους της Ευρώπης, τονίζει ότι εις το θεμέλιο της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς θα στηριχθεί η ολοκλήρωση της ενώσεως όλων των φιλελευθέρων ευρωπαϊκών λαών. Μετά την Ολλανδία επισκέπτεται επίσημα το Λουξεμβούργο και συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό Πιέρ Βέρνερ και τον Υπουργό Εξωτερικών Ευγένιο Σάους, πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της Κοινής Αγοράς. Στην ομιλία του, ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής τονίζει ότι το Λουξεμβούργο αποτελεί σημαντικόν παράγοντα της πολιτικής και οικονομικής προόδου της Ευρώπης, τονίζοντας τους φιλικούς δεσμούς και το θαυμασμό, ο οποίος υπάρχει δια την χώρα σας και των λαών σας. Την επομένη, οι Έλληνες ηγέτες γίνονται δεκτοί από τον πρίγκιπα Ζαν και αναχωρούν για το Παρίσι. Στη γαλλική πρωτεύουσα συναντάται με τον Ντεγκόλ, με τον οποίο συζητεί τα ευρωπαϊκά και διεθνή προβλήματα, την πορεία των διαπραγματεύσεων για την είσοδο της Αγγλίας στην κοινή αγορά, τα προβλήματα της οικονομικής αναπτύξεώς της και την οργάνωση της γαλλικής πυρηνικής δυνάμεως, στην οποία, σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Γάλλου Προέδρου, μπορεί να βασίζεται για την ασφάλειά της και η Ελλάς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται με τον ομόλογό του Ζορζ Πομπιντού, με τον οποίο συζητούν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, με τον πρόεδρο του Κονσόρτσιουμ για τη βοήθειά τους προς την Ελλάδα, Κόχραν και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, με τους οποίους συζητεί τον τρόπο συμμετοχής της χώρας του στην πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Ντεγκόλ επισκέπτεται την Αθήνα το Μάιο του 1963. Ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής σε συνέντευξή του τονίζει ότι εις τους μετά της Γαλλίας δεσμούς προσετέθη προέτους και ο δεσμός εις τα πλαίσια της ΕΟΚ, εις την δημιουργία του οποίου αποφασιστικό συνέβαλε η Γαλλία και προσωπικός ο στρατηγός Ντεγκόλ. Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρεται στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, στα πολιτισμικά στοιχεία που κληροδότησε η Ελλάδα στη σύγχρονη Ευρώπη, την οικονομική πρόοδο που συντελέστηκε και την μελλοντική ευρωπαϊκή προοπτική. Ο Γάλλος Πρόεδρος επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους και το Σούνιο. Στις συνομιλίες του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή επισημαίνει ότι είμαστε κοντά σας και είστε κοντά μας. Θα πράξουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Το εκείνο ανακοινωθέν επισφραγίζει τη διαπίστωση αυτή αναφερόμενος στο ενδιαφέρον που εξακολουθεί η Γαλλία να τρέφει για την ασφάλεια της Ελλάδος. Η παρουσία του Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί κατά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή γεγονός όλος ιδιαίτερας σημασίας. Ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος επισημαίνει ότι είμαστε ο ένας στο πλευρό του άλλου με τις ίδιες ανάγκες άμυνας. Η ελληνογαλλική αλληλεγγύη έγινε καταφανής σε όλους.
Το Νοέμβριο του 1956 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξει την προσφυγή των Κυπρίων με ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτήν τονίζει ότι ο κυπριακός λαός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελευθέρως περί της μελλοντικής του τύχης. Η Ελλάς επιζητεί την ελευθερία του και τίποτε άλλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Άιζενχάουερ επισκέπτεται το Δεκέμβριο του 1959 την Αθήνα και ομιλεί στη Βουλή για τα κοινά ιδανικά λέγοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση και ο διακεκριμένος πρωθυπουργός σας έχουν να επιδείξουν τέτοια επιτεύγματα ώστε να καθίστανται αντάξει διάδοχοι των επιφανών προγόνων σας. Κατά τις συνομιλίες έγινε ανασκόπηση των διεθνών προβλημάτων και της ανάγκης για εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης με τρόπο που εγγυάται την ελευθερία του ατόμου και την ανεξαρτησία όλων των εθνών. Ο Άιζενχάουερ αναγνώρισε την οικονομική πρόοδο της Ελλάδος, για τη συνέχιση της οποίας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ζητεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του με στόχο τη διεύρυνση της οικονομικής βοήθειας, ανανεώνοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον. Τον Απρίλιο του 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται τον Καναδά. Στις συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό Τζον Ντίφενμπέκερ καλύπτουν τα διεθνή θέματα, τη συνεργασία των δύο χωρών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και την ανάγκη διευρύνσεως των διμερών οικονομικών σχέσεων. Ο Καναδός πρωθυπουργός εξαίρει την συμβολή του Έλληνα πρωθυπουργού στη σταθερότητα της χώρας του και τον χαρακτήρισε ως εξέχοντα πολιτικό άνδρα και ηγέτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε μήνυμά του διαπίστωσε τη σταθερότητα της στενής φιλίας που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών και την ταυτότητα των απόψεων δια τα σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τον Απρίλιο του 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται την Ουάσιγκτον. Τον υποδέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών Ντιν Ρασκ εκ μέρους του Προέδρου Κένεντι, θεωρώντας ιδιαίτερο προνόμιο το γεγονός αυτό για τον ίδιο και προσθέτει ότι η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού από το τέλος του πολέμου που αποδεικνύει τις στενές και φιλικές σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανικός λαός, τονίζει, παρακολουθεί με ικανοποίηση την αξιόλογη πρόοδο της Ελλάδος κατά τα πρόσφατα έτη, την οποία ευχόμεθα να συνεχίσετε και στο μέλλον. Απαντώντας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διερμηνεύει τα αισθήματα εκτιμήσεως και θαυμασμού τα οποία τρέφει ο ελληνικός λαός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους κοινούς άρρηκτους δεσμούς. Στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Κένεντι, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέλησε τις προσπάθειες για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και προκάλεσε την επαναβεβαίωση της αμερικανικής υποστηρίξεως στο πενταετές πρόγραμμα που αποσκοπεί να καταστήσει την Ελλάδα αυτοδύναμη. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες για τον αφοπλισμό, τη διατήρηση της ειρήνης, της επιλύσεως των κρίσεων μέσα από τις διαδικασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και διαπίστωσαν ταυτότητα απόψεων για τα διεθνή και βαλκανικά θέματα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντάται με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Νέλσον Ροκφέλλερ και έχει ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Βάγνερ, του επιδίδει μετάλλιο χαρακτηρίζοντάς τον ως θαραλέο κυβερνήτη που οδήγησε τη χώρα σε άνευ προηγουμένου σταθερότητα και ευημερία. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παρακολουθεί την παρέλαση των Έλληνο-Αμερικανικών σωματείων στη Νέα Υόρκη, ενώ σε επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, ο πρώην αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον εκφράζεται κολακευτικά για το έργο του, τονίζοντας ότι η Ελλάς έχει λαό αποφασισμένο να εργαστεί σκληρά για την ανόρθωσή του. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκφράζει τη γνώμη ότι η δημοκρατία πρέπει να αποτελέσει ένα αραγές μέτωπο και ευχαριστεί τους ομογενείς για το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Doug Hammarskjöld, με τον οποίο αναλύει τη διεθνή κατάσταση και την αντιμετώπιση από τον οργανισμό των διεθνών κρίσεων.
Στα πλαίσια περιοδίας του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον επισκέπτεται την Αθήνα στα τέλη Αυγούστου του 1962 και χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως διακεκριμένο πρόεδρο, τον οποίο εκτιμά βαθαίως ως δημόσιο άνδρα και φίλο. Κατά τις συνομιλίες επισκοπείται η διεθνής κατάσταση και το θέμα της αμερικανικής βοήθειας. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος συγχαίρει για την αξιόλογη πρόοδο την οποία επιτέλεσε η Ελλάς και για το πρόγραμμα αναπτύξεώς της. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιβεβαιώνει τη στενή φιλία και συνεργασία των δύο χωρών. Συνέρχεται στην Αθήνα το Μάιο του 1962 η Ιερινή Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης του ΝΑΤΟ. Η Ελλάς αντιμετώπισε πολλές φορές την προκλητική στάση των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας με αποκορύφωμα τις απειλές του Χρουτσόφ ότι θα βομβαρδίσει με πυρηνικά όπλα την Ακρόπολη, απειλή που προκάλεσε την απάντηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι δεν μπορεί να εξαφανίσει τα ιδανικά που συμβολίζει ο Ιερός Βράχος. Ανάγκη ασφαλείας οδήγησε το 1952 στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, κατά τη σύνοδο του οποίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντάται με σειρά προσωπικότητων, όπως ο Σρέντερ, ο Γενικός Γραμματέας Στίκερ, ο Σπακ, και ο Ερκίν. Από τον Στίκερ, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ζητεί την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος με αποτέλεσμα να αποφασιστεί από την Σύνοδο η σύσταση κονσόρτσιουμ με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής αναπτύξεως. Κατά την Σύνοδο, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισημαίνει την διεθνή αβεβαιότητα, την σοβαρότητα των ζητημάτων του Βερολίνου και του αφοπισμού και τονίζει ότι ο κόσμος υπολογίζει στην ενότητα την δύναμη και την σοφροσύνη μας ως εχέγγυα ελευθερίας και ειρηνικής συνυπάρξεως. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται τον Αύγουστο του 1957 την Αίγυπτο. Οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Νάσερ, οι οποίες σύμφωνα με το ανακοινωθέν επιβεβαίωσαν τους στενούς δεσμούς φιλίας των δύο λαών και την ανάγκη διευρύνσεώς τους, υπογράμμισαν το κοινό ενδιαφέρον για την ανεξαρτησία και ανάπτυξη της περιοχής και την ανάγκη της ειρήνης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται τις πυραμίδες και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου. Σε νέα συνάντησή του με τον Νάσερ αναλύονται οι διμερείς σχέσεις, η αποτελεσματική εφαρμογή της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας του Σεπτεμβρίου του 1956 και τα προβλήματα των Ελλήνων της χώρας αυτής, τα οποία εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αλεξάνδρεια με αποτέλεσμα να δηλώσει την βαθύ ανικανοποίηση δια το πνεύμα το οποίο κυριάρχησε. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται την Ιουγκοσλαβία το Δεκέμβριο του 1956, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην Ουγγαρία και τη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις σχέσεις της με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Η ανταλλαγή των απόψεων έγινε σε φιλική ατμόσφαιρα, στηριγμένη στην αποφυγή της παρεμβάσεως στα εσωτερικά ζητήματα των δύο χωρών, με στόχο τη σταθερότητα και ειρήνη της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας. Η Ιουγκοσλαβική πλευρά υποστήριξε την δίκαιη επίλυση της κυπριακής υπόθεσης, καταδίκασε την βία στην διεθνή σκηνή και προέκρινε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως αποτελεσματικό όργανο για τη διευθέτηση των διεθνών προβλημάτων. Για τις συνομιλίες του με τον στρατάρχη Τίτο, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δηλώνει ότι επετεύχθησαν ουσιαστικά αποτελέσματα, εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα δια την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων και διαπιστώθη η χρησιμότης της ελληνο-γιουγκοσλαβικής φιλίας. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του τον Ιούλιο του 1960 επιβεβαιώνονται οι καλές διμερείς σχέσεις, οι οποίες αποδεικνύονται από την σύναψη σειρά συμφωνιών επικαλυπτικών της αδυναμίας της λειτουργίας του Βαλκανικού Συμφώνου. Οι νέες συνομιλίες σταθεροποιούν κατά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή την στενή και ειλικρινή φιλία των δύο χωρών και αποτελούν νέο σταθμό στα σχέσεις των. Τον Μάρτιο του 1959 ο στρατάρχης Τίτο επισκέπτεται την Ρόδο και συνομιλεί εγκάρδια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε κοινή διακήρυξή τους, οι δύο ηγέτες, αφού εξέτασαν τα θέματα της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής,
αποφασίζουν να διευρύνουν τη συνεργασία και τη φιλία των δύο χωρών. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με δύο νόμους στα 1956 και 1957 συνένωσε όλες τις μονάδες παραγωγής ρεύματος και έδωσε στη ΔΕΗ το αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής και της διανομής του σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ορθολογικά και να μειωθούν οι τιμές. Σύμφωνα με το πενταετές ενεργειακό πρόγραμμα της περίοδου 1957-1963, κατασκευάστηκε ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαΐδας, στον οποίο προσθέθηκε και τρίτη μονάδα. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν 11 υποσταθμοί. Διευρύνθηκε το δίκτυο διανομής κατά 11.000 χιλιόμετρα. Ανακαινίστηκαν οι τοπικοί σταθμοί, ηλεκτροδοτήθηκαν 1.200 κομοπόλεις και χωριά, ιδίως στις ακριτικές περιοχές, συνδέθηκε το ελληνικό δίκτυο με το γιουγκοσλαβικό και ενώθηκε η Ήπειρος με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Κατασκευάστηκε ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σταυροπού-Καρδίτσας, ο υδροηλεκτρικός σταθμός Έδεσας, καταρτίστηκε η οριστική μελέτη και άρχισε η κατασκευή του υδροηλεκτρικού συγκροτήματος του Αχελώου, που περιλαμβάνει το σταθμό Κρεμαστών και το σταθμό Καστρακίου, ενώ κατά το πρόγραμμα που κατάρτισε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, προβλεπόταν το 1967 η συνολική απόδοση του συγκροτήματος να ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες το χρόνο. Στην οκταετία διπλασιάστηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυξήθηκε κατά πολύ η κατακεφαλή κατανάλωσή της. Τον Ιούλιο του 1961 εγκαινιάζεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Ο Δημόκρητος», που παράγει ραδιοϊσότοπα για τις ανάγκες της βιομηχανίας, της ιατρικής και της γεωργίας. Ιδρύεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως με κεφάλαια 40 εκατομμύρια δολάρια για την ενθάρρυνση των νέων βιομηχανικών επενδύσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προείδρευσε σε πολλές σκέψεις του, δίνοντας δυναμικές λύσεις στα προβλήματα που εμπόδιζαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα για να αποφύγει την εξάρτηση από το εξωτερικό και να ολοκληρώσει την οικονομική ανάπτυξή της. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει το 1961 τις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής στην Ελευσίνα. Η ίδρυση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τον εφοπλιστή Σταύρο Νιάρχο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις, παρέχοντας πολλές θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας σημαντικά συναλλαγματικά ωφέλη. Το διελιστήριο Ασπροπύργου, που κατασκευάστηκε εντός τριετίας με κρατική πρωτοβουλία, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της βιομηχανικής αναπτύξεως. Με το εργοστάσιο της Πιρέλη στην Πάτρα, για πρώτη φορά παράγονται ελαστικά στην Ελλάδα, τονώνοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση στην περιοχή. Το Νοέμβριο του 1962 υπογράφεται συμβόλαιο με την Αμερικανική εταιρεία του Τον Πάπας
για την κατασκευή στη Θεσσαλονίκη του δεύτερου διυλιστηρίου χαλιβουργίας και βιομηχανίας πετροχημικών προϊόντων, η οποία άρχισε στα τέλη της οκταετίας. Το εργοστάσιο αλουμινίου στα άσπρα σπίτια, μεγάλη γαλλική επένδυση, παράλληλα με άλλες βιομηχανίες, συνέβαλαν στην υποκατάσταση των εισαγωγών των προϊόντων που παρήγαν, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Το εργοστάσιο τσιμέντων στη Θεσσαλονίκη εξασφάλισε τη βασική πρώτη ύλη για τα μεγάλα έργα και την ανοικοδόμηση της χώρας κατά την περίοδο αυτή. Ο πλούσιος ελληνικός ορυκτός πλούτος εξαγόταν ως ακατέργαστη πρώτη ύλη και μάταια ανέμενε επί δεκαετίες την αξιοποίησή του. Με μεθοδικότητα εξασφάλισε την πρώτη ύλη στην εγχώρια παραγωγή ρεύματος, καλύπτοντας τις ουσιαστικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Στη Λάριμνα κατασκευάζεται βιομηχανία σιδηρονικελίου. Η γερμανική εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων στην Πτολεμαϊδα, απαραίτητον για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Στον τομέα της γεωργικής βιομηχανίας, τρία εργοστάσια ζαχάρεως δημιουργούνται στις Σέρες, στο Πλατή και τη Λάρισα, με κρατική πρωτοβουλία. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει το εργοστάσιο Σερών. Η καλλιέργεια ζαχαρό τεφλών που άρχισε στα 1961, στα πλαίσια της αναδιαρθρώσεως της γεωργίας, απέδωσε υψηλό εισόδημα και απορροφήθηκε από τη βιομηχανία, παράγοντας ετήσια 90.000 τόνους ζαχάρεως στο σύνολο σχεδόν των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Η ανάπτυξη της γεωργίας και η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του πληθυσμού της Υπαίθρου αποτέλεσε κύριο στόχο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος γνώρισε από κοντά το μόχθο και τη σκληρή μοίρα του Έλληνα αγρότη. Ο μικρός κλήρος, η προσκόλληση σε πατροπαράδοτες μη αποδοτικές καλλιέργειες, η έλλειψη νερού και η δυσχέρεια αντλήσεώς του, η ανυπαρξία τεχνολογικού εξοπλισμού και προστασίας αποτελούσαν τροχοπέδι στην προσπάθεια αυτή. Τα αποστραγγιστικά έργα της λίμνης Κάρλας αποδίδουν 200.000 στρέμματα έφορης γης. Κατασκευή της σύραγγας της λίμνης Λυσιμαχίας. Του φράγματος του Καλαμά. Τα αρδευτικά έργα στην περιοχή των Σερών, του Αξιού και του Νέστου αυξάνουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το μεγάλο φράγμα του Αχελώου, μήκους 1.400 μέτρων, αξιοποιεί την περιοχή. Με τα έργα αυτά, οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξάνονται από 3.100.000 σε 5.400.000 στρέμματα μέσα στην οκταετία. Με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών περιορίστηκε η παραγωγή του σιταριού, επεκτάθηκε του βαμβακιού, των κτηνοτροφών, οι οποίες εισαγόταν από το εξωτερικό, και των εσπεριδοειδών που αποτελούσαν βασικό εξαγώγημο προϊόν. Ο πρωταρχικός στόχος της μηχανοποίησης της γεωργίας, με την εισαγωγή μηχανημάτων και την ενίσχυση των βιομηχανιών παραγωγής τους, ανέβασε τον αριθμό των τρακτέρ, των θέριζο αλωνιστικών μηχανών,
των αντλητικών συγκροτημάτων και των αντίστοιχων για την τεχνητή βροχή σε μέγιστο ύψος, με συνέπεια να αυξηθούν οι εκτάσεις τις οποίες τα χρησιμοποιούσαν από 3.600.000 στρέμματα σε 10 εκατομμύρια στρέμματα το 1963. Το δεδομένο αυτό, συνδυασμένο με την αύξηση της χρήσης των λιπασμάτων, μείωσε το κόστος και αύξησε το εισόδημα κατά 53,2%. Στην ίδια περίοδο κατασκευάστηκαν 54 νέες γεωργικές βιομηχανίες, 115 ελαιουργία, 180 τυροκομεία και ιδρύθηκε από το κράτος, την Αγροτική Τράπεζα και τους συνεταιρισμούς, η εξαγωγική εταιρεία Νέα Αγρέξ και ο οργανισμός ψυκτικής αλύσου που συντηρούσε και συσκεύαζε τα ευπαθή προϊόντα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε στα 1961 τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, τον ΟΓΑ, που κάλυψε τον εργαζόμενο στην Ήπεθρο, καθιέρωσε την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψή του και προώθησε ειδικό πρόγραμμα αναπτύξεως της ορεινής οικονομίας. Στα δημόσια έργα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, συνεχίζοντας την εντατική προσπάθειά του, κατόρθωσε να αναμορφώσει την Ήπεθρο και τις πόλεις, αυξάνοντας την απασχόληση και δημιουργώντας σύγχρονη υποδομή. Αναδιοργάνωσε τις τεχνικές υπηρεσίες δημοσίων έργων και κατάρτισε μεθοδικά προγράμματα και μελέτες. Κατασκευάστηκαν γέφυρες μήκους 16.000 μέτρων στον Αχελό, τον Αλφιό, τον Εύρο και αλλού. Διανοίγει την Εθνική Οδό Τεμπών. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστατεί προσωπικά την εκτέλεση των έργων που απέληξαν στη δημιουργία ενός συγκροτημένου δικτύου που συνέδεσε την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, προϋποθέσεως απαραίτητης για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε εθνικό οδικό δίκτυο μήκους 900 χιλιόμετρων. Διαπλατήνθηκαν, βελτιώθηκαν παλαιοί δρόμοι 2.000 χιλιόμετρων. Έγιναν εργασίες οδοστρώσεως και ασφαλτώσεως άλλων 6.000 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά βασίστηκαν στο ρημοτομικό σχέδιο που είχε εκπονήσει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και οριστικοποίησε το 1962 με τη συνδρομή του καθηγητή Σμιθ. Αν οι ρυθμίσεις αυτές είχαν εφαρμοστεί με συνέπεια, μετά το 1963 η πρωτεύουσα θα είχε άλλη όψη. Ειδικότερα η διαρκώς αυξανόμενη πληθυσμιακά πρωτεύουσα απόκτησε κεντρικές λεωφόρους και περιφερειακούς δρόμους. Φωτεινοί σηματοδότες τοποθετήθηκαν για την ασφαλή κίνηση. Αναμορφώσεις και ανακατασκευές λεωφόρων. Οδός Πατησίων. Βασιλίση Σοφίας. Βασιλίση Σόλγας. Λεωφόρος Βουλιαγμένης. Λεωφόρος Συγκρού. Κατασκευή των περιφερειακών δρόμων Λύκα Βιτού. Και Φιλοπάπου. Διάνοιξη νέων λεωφόρων. Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου. Λιωσίων. Αχαρνών. Διονυσίου Αεροπαγίτου. Λεωφόρος Καλλιρόης.
Λεωφόρος Φουνίου. Ανακατασκευάστηκε η πλατεία Ομονίας το 1959. Επεκτάθηκε ο ηλεκτρικός από την πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά. Παράλληλα εξυγχρονίστηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και τοποθετήθηκαν αυτόματοι μηχανισμοί στις φυλασσόμενες διαβάσεις. Το αεροδρόμιο Αθηνών, κύριο σημείο υποδοχής των τουριστών και των ταξιδιωτών, επεκτάθηκε το 1962 λόγω του διπλασιασμού των αφίξων αεροσκαφών και του τετραπλασιασμού των επιβατών μέσα στην οκταετία, αποτελώντας μια σύγχρονη είσοδο της χώρας. Εργασίες βελτιώσεως και εξυγχρονισμού έγιναν σε 18 αεροδρόμια της χώρας, ενώ η ανάπτυξη της Ολυμπιακής κάλυψε τις εγχώριες και διεθνείς αερομεταφορές. Η πρωτεύουσα του Βορρά απέκτησε σύγχρονο λιμάνι, παραλιακή λεωφόρο, οδικό δίκτυο σύγχρονο που άλλαξε κυριολεκτικά την όψη της. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ίδιος παρακολούθησε την εκτέλεση των έργων, ενίσχυσε τον οργανισμό ιδρεύσης και αποχέτευσης, εξυγχρόνισε το αεροδρόμιο και τους σιδηροδρόμους της περιοχής. Κωνσταντίνος Καραμανλής εγγενιάζει σειρά έργων στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία τον μετέτρεψαν σε εξυγχρονισμένο μεταφορικό και συγκοινωνιακό κόμβο της Μεσογείου. Κατά την περίοδο αυτή, η Ελλάδα είχε πληγεί από αλλεπάλληλους σεισμούς που κατέστρεψαν ολοσχερώς την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και αργότερα το Βόλο και τη Σαντορίνη, ισοπεδώνοντας πάνω από 73.000 σπίτια και αφήνοντας άστεγες χιλιάδες οικογένειες. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέλαβε το έργο της ανασυγκροτήσεως. Από την εποχή που ήταν Υπουργός Δημοσίων Έργων, επέβλεψε προσωπικά την προσωρινή στέγαση και περίθαλψη των πληγέντων και κατόρθωσε σε μία τριετία να κατασκευάσει πάνω από 70.000 σπίτια με την απαιτούμενη υποδομή τους σε λιμάνια, δημόσια κτίρια, σχολεία και εκκλησίες. Παράλληλα λήφθηκε ιδιαίτερη μέρημνα στην εξασφάλιση ιδιόκτητης στέγης στις τάξεις χαμηλού εισοδήματος, την εξάλληψη της παράγκας των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής και άλλων ατυχών ιστορικών περιόδων του έθνους, με τη συνολική κατασκευή από το κράτος χιλιάδων εργατικών κατοικιών. Η λύση για επάρκεια του νερού της Αθήνας, το χρόνιο πρόβλημά της, δρομολογήθηκε το 1954 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος δυναμικά επέλεξε και επέβλεψε την κατασκευή του υδραγωγείου της Ηλίκης, Μαραθώνα, έργο το οποίο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1958 και διασφάλισε τις απαραίτητες ποσότητες για την ήδη αυξανόμενη σε πληθυσμό πρωτεύουσα. Η αποχέτευση προωθήθηκε σημαντικά με την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στο Κερατσίνι, αλλά και με την εγκατάσταση δικτύου υπονόμων σε όλες τις λεωφόρους και τους δρόμους, που όπως ελέγχθη κατασκευάστησαν ή ανακατασκευάστησαν κατά την εποχή εκείνη. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κτίστηκε η κεντρική λαχαναγορά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, ώστε να απαλλαγεί το κέντρο της Αθήνας από το χονδρεμπόριο των οποροκυπευτικών.
Η ελληνική ραδιοφωνία στεγάζεται σε νέο σύγχρονο κτίριο στην Αγία Παρασκευή σε έκταση 32 στρεμμάτων που απαλωτριώθηκε το 1963. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, προβλέποντας την συστηματική και προγραμματισμένη τουριστική ανάπτυξη, ενθάρρυνε την κατασκευή μεγάλων και άνετων ξενοδοχειακών μονάδων όπως το Hilton και το Mont Barnes, προσθέτοντας 20.000 κλίνες σε σύγχρονα και άνετα κτίσματα. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκαν τα μεγάλα ξενοδοχεία στη Βουλιαγμένη και το Λαγονίσι, πλαισιωμένα με σημαντικά έργα υποδομής, όπως πλάζ, δρόμους, διαμορφωμένους χώρους. Ο ΕΟΤ κατασκευάζει αλυσίδα 65 ξενοδοχείων ξενία και σειρά ξενώνων και μοτέλ. Η προσπάθεια αυτή αύξησε μέσα σε μία οκταετία τον αριθμό των τουριστών από 208.000 σε 720.000. Η πολιτική προσέλκυση των πλοίων ελληνικών συμφερόντων στην ελληνική σημαία υπήρξε επιτυχής, αυξάνοντας τον αριθμό τους από 486 σε 1.314 και το συνάλλαγμα από 36 σε 125 εκατομμύρια δολάρια που ενίσχυσαν σημαντικά ιδίως το εισόδημα των νησιωτικών περιοχών. Αναγέρθηκαν 30 νέα νοσοκομεία, επεκτάθηκαν 16 παλαιά και οι κλίνες από 19.900 ανήλθαν σε 25.400, ενώ παράλληλα οι ιδιωτικές κλινικές διπλασίασαν τις δυνατότητές τους. Το ΙΚΑ εξυγειάνθηκε οικονομικά, εμφάνισε από το 1960 πλεόνασμα, βελτιώνοντας παράλληλα τις συντάξεις και τις άλλες παροχές των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του. Η βελτίωση της παρεχομένης εκπαιδεύσεως αποτέλεσε ανάγκη επιτακτική, που αντιμετωπίστηκε με τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής. Με τα πορίσματά της, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προχώρησε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1959, γενικεύοντας στην ουσία τη δωρεάν παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Ιδρύεται οργανισμός σχολικών κτηρίων που κατασκευάζει 4.800 αίθουσες και επισκευάζει άλλες 3.000, ενώ αυξάνεται το διδακτικό προσωπικό. Συνιστώνται για πρώτη φορά δημόσιες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές στα επαρχιακά κυρίως κέντρα για τη δημιουργία καταρτισμένου τεχνικού δυναμικού. Η κυβερνητική δραστηριοποίηση στον χώρο της ανώτατης παιδείας σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Προσθέθηκαν νέες σχολές, ενισχύθηκε το διδακτικό προσωπικό, εμπλουτίστηκαν οι βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια, χορηγήθηκαν υποτροφίες, καταργήθηκαν τα δίδακτρα των απόρων φοιτητών. Η Πανεπιστημίουπολη Θεσσαλονίκης θεμελιώθηκε το 1954 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως Υπουργό Δημοσίων Έργων και η σημερινή της μορφή οφείλεται στη δική του μέρημνα και συνεχή προσωπική εποπτεία. Διατίθενται 1.500 στρέμματα στην Κεσαριανή για την Πανεπιστημίουπολη Αθηνών και θεμελιώνεται το 1962 το πρώτο κτίριο, ο οίκος του φοιτητή. Για τη συστηματική πρόθεση του αθλητισμού ιδρύει το 1957 τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον ΟΠΑΠ, από τα έσοδα του οποίου χρηματοδοτεί σειρά αθλητικών εγκαταστάσεων. Στον Άγιο Κοσμά, σε έκταση 100 στρεμμάτων, ιδρύει κέντρο μαζικού αθλητισμού, το οποίο αργότερα επεξέτεινε σε έκταση 350 στρεμμάτων. Στο 1961 η πρωτεύουσα απέκτησε άρτιο γήπεδο γκολφ στην Γλυφάδα και πνεύμονα πρασίνου 1.000 στρεμμάτων. Το γήπεδο Καραϊσκάκη μετατρέπεται σε σύγχρονο στάδιο, που θα φιλοξενήσει αργότερα τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Κληροδότημα Καφταντζόγλου διατίθεται για την κατασκευή στη Θεσσαλονίκη ενός σταδίου 50.000 θέσεων.
Κατασκευάζει το κλειστό στάδιο Μέγας Αλέξανδρος, το γνωστό Palais des Sports, που βοήθησε την ανάπτυξη του μπάσκετμπολ στη Θεσσαλονίκη. Αναδασώνει και διαμορφώνει αρμονικά το χώρο της Ακρόπολης και του Φιλοπάπου, κατεδαφίζοντας τα αυθαίρετα κτίσματα της περιοχής και πλακοστρώνοντας τους χώρους προσπέλασης. Δημιουργήθηκε το κέντρο Διόνυσος, το οποίο φιλοξενήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς ζωής, αμέσως μετά το καθιερωμένο προσκύνημα στον Ιερό Βράχο. Από τη Γερμανία μετακάλεσε ειδικούς που έκαναν τη μελέτη για την αναστήλωση του μοναδικού για την ομορφιά του αρχαίου θεάτρου, που βρίσκεται επίσης στο χώρο της Ακρόπολης, του θεάτρου του Διονύσου. Στην ίδια περιοχή ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου του Ηρώδου του Αττικού το 1956. Από τη Γαλλία ο Καραμανλής κάλεσε τον Ανδρέ Μαλρό για να κάνει το «Ήχος και φως» της Ακρόπολης και του Ηρωδίου. Την ίδια εποχή άρχισε ο θεσμός του Φεστιβάλ Αθηνών, που απέκτησε από τότε διεθνή ακτινοβολία. Το 1961 κατασκευάζει το Θέατρο Λυκαβητού. Εκεί διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το 1958 προγραμμάτισε το Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών. Αγωνίστηκε επί 20 χρόνια για να ελευθερώσει τον απαιτούμενο χώρο από ιδιοκτησίες και αυθαίρετα κτίσματα. Προκηρύχθηκε πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και με βάση το σχέδιο που βραβεύθηκε, κτίστηκε το Οδείο Αθηνών. Στην περιοχή που ήταν προγραμματισμένο για το Πολιτιστικό Κέντρο, χτίστηκε η Εθνική Πινακοθήκη. Ιδρύει την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ολυμπία το 1961 για να διατηρήσει και διαδώσει τα ιδανικά και τις αρχές της ιδέας αυτής. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μου το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο με την αναβίωση ορισμένων θεσμών της αρχαιότητας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Αδελφικό Κέντρο και Ολυμπιακή Αγώνα. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη, διαμορφώνεται σε αρμονία με το περιβάλλον. Παραχωρεί 100 στρέμματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου. Καθιερώνει το Φεστιβάλ της Επιδαύρου ως θεσμό παραστάσεων αρχαίου δράματος με διεθνή ακτινοβολία. Εξυγχρονίζει την πρωτεύουσα της Ηπείρου και αναστηλώνει το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. Προωθεί την ανέγερση του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας με τη μεγαλύτερη σκηνή στα Βαλκάνια, έργο που ολοκληρώθηκε μετά την επάνωδό του από το Παρίσι. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διασφαλίζει τα απαραίτητα για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου.
Στη συμπρωτεύουσα οργανώνει το 1961 το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο εγκαθίσταται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ιδρύει την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το 1961 άρχισε την κατασκευή του Θεάτρου Δάσους Θεσσαλονίκης, αναστηλώνει και αξιοποιεί με διοργάνωση φεστιβάλ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων επίσης το 1961. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναβαθμίζει τον οικονομικό ρόλο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, δίνοντας σε αυτή διεθνή ακτινοβολία. Στα εγγένειά της καθιέρωσε την εκφώνηση βαρισίμαντου λόγου για την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κατακεφαλήν εισόδημα το 1955 305 δολάρια, το 1963 565 δολάρια, αύξηση 85%. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν το 1955 73 περίπου δισεκατομμύρια, το 1963 144 δισεκατομμύρια, αύξηση 96,8%. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 1955 9,7 δισεκατομμύρια δραχμές, το 1963 27 δισεκατομμύρια δραχμές, αύξηση 177,7%. Ιδιωτικές καταθέσεις το 1955 3,1 δισεκατομμύρια δραχμές, το 1963 29,9 δισεκατομμύρια δραχμές, αύξηση 858,9%. Τιμάριθμος, μέση ετήσια αύξηση 2%, 1955 έως 1963 16,9%. Ιδιωτική κατανάλωση το 1955 59 δισεκατομμύρια δραχμές, το 1963 106 δισεκατομμύρια δραχμές, αύξηση 79,5%. Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου συνέχισε όλη τη διετία 1961-1963 τον ανένδοτο αγώνα, παρότι το εκλογοδικείο ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών του 1961 μόνο σε 8 τμήματα σε σύνολο 9.700, προσπαθώντας να εκβιάσει το στέμα και να διασφαλίσει την υποστήριξή του στις πολιτικές επιδιώξεις του. Σε όλη τη διάρκεια της οκταετίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσπάθησε να σταθεροποιήσει ένα καθεστώς ήρεμου πολιτικού βίου, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική πρόοδο. Ειδικότερα η στάση του προς την αριστερά ήταν ιδιαίτερα ανεκτική, επειδή άμπλυνε την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου των κυβερνήσεων του κέντρου, μειώνοντας τους φυλακισμένους από 4.490 σε 30, αμνηστεύοντας τους καταδικασμένους αεροπόρους, τους εκτοπισμένους από 890 σε 6, κλείνοντας το στρατόπεδο του Αγίου Εστρατείου και εφαρμόζοντας πολιτική ευρύτερης λήφης. Απέρριψε σειρά προτάσεων πολιτικής συνεργασίας του Σοφοκλή Βενιζέλου και του Γεωργίου Νόβα το 1956, του Σάβα Παπαπολίτη το 1958 και του Γεωργίου Παπανδρέου το 1960, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρό διάδοχο πολιτικό σχήμα στον κεντρό χώρο. Την 22 Μαΐου του 1963 τραυματίζεται θανάσιμα ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διαβεβαιώνει ότι ταχεία θα είναι η διαλεύκανση της υποθέσεως και αυστηρέ κυρώσεις. Ο Γεώργιος Παπανδρέου τον κατηγορεί ως ηθικών αυτούργων, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανταπαντά ότι δια την δήλωση αυτήν θα εντρέπεται η σόλην του τη ζωή. Ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. Διαπίστωση που αποδείχθηκε και κατά την δίκη επί κυβερνήσεως κέντρου το 1965. Οι σχέσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή με το στέμα στο ταραγμένο αυτό πλαίσιο διέρχονται δοκιμασία. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποίησαν θέματα του θρόνου, όπως την βασιλική χορηγία, την πρικοδότηση της πριγκίπισσας Σοφίας ή τους Εράνους υπό την αιγίδα της Βασίλισσας για να δημιουργήσουν προστριβές και προβλήματα. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή παραιτείται την 11η Ιουνίου επειδή η εισήγησή της να αναβληθεί το ταξίδι των βασιλέων στην Αγγλία με τον φόβο της επαναλήψεως των μειωτικών επεισοδίων κατά της Βασίλισσας Φρυδερίκης δεν έγινε δεκτή.
Ο βασιλιάς απέρριψε την εισήγηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να γίνουν άμεσες εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση και όρκησε την 18 Ιουνίου πρωθυπουργό τον Παναγιώτη Πιπινέλη. Την ίδια μέρα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναχώρησε για τη Ζυρίχη, αφού όρισε ως διοικούσα επιτροπή της ΕΡΕ τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τον Κωνσταντίνο Ροδόπουλο και τον Παναγιώτη Παπαλιγούρα, με τους οποίους διατήρησε αλληλογραφία και επαφή σε όλη τη διάρκεια της απουσίας του. Η κυβέρνηση Πιπινέλη ψήφισε την ενισχυμένη αναλογική και εκάλυψε το ταξίδι των βασιλέων στο Λονδίνο, όπου οι τελευταίοι έγιναν δεκτοί με διαδηλώσεις και προφυλακισμούς. Την 26η Σεπτεμβρίου ορκίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Στυλιανό Μαυρομιχάλη. Τρεις ημέρες αργότερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει στην Αθήνα επισημένοντας ότι συνεπία του νοσηρού πολιτικού κλίματος δεν λειτουργεί ομαλώς το Δημοκρατικό Πολίτευμα κατά τα δύο τελευταία έτη, όπου το κυριότερο κόμμα της μειοψηφίας προσεπάθησε να ανατρέψει δια του εκβιασμού την αρχή της πλειοψηφίας. Ο εκβιασμός εστράφει και κατά του ρυθμιστού του πολιτεύματος. Κατά τας προσεχής εκλογάς θα κριθεί κυρίως εάν εις τον τόπον μας θα επιζήσει το ελεύθερο πολίτευμα ή θα εισέλθει η χώρα εις περιπέτειαν με απροβλέπτου συνεπίες. Κατά την προεκλογική ομιλία στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τονίζει ότι έδωσε το παράδειγμα της μετριοπαθίας για να δημιουργήσει ήρεμων πολιτικών βίων. Εβοήθησε εις την δημιουργία της ενώσεως κέντρου, εις βάρος του κόμματός του, επειδή για τον ίδιο η εξουσία αποτελεί μέσον προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του έθνους. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία δημιούργησε τον μύθο της βίας και νοθείας, την μεγαλύτερα αναπάτη της ελληνικής ιστορίας. Στην Κόρινθο επισημαίνει, είναι κρίσιμος η προσεχής εκλογή. Ή θα κατασφαλιστούν τα επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας, ή θα οπισθοδρομήσομεν πολιτικός, οικονομικός και ηθικός. Αναφέρεται στην έντιμη εξωτερική πολιτική που ενίσχυσε την διεθνή θέση της Ελλάδος, τον διπλασιασμό του κατακεφαλήν εισοδήματος, την πρόοδο σε όλους τους τομείς της οικονομίας, την σύνδεση με την κοινή αγορά και την ανάγκη αναθεωρήσεως του συντάγματος, δεδομένο που θα οδηγήσει στις αναγκαίες δια την επιβίωση του πολιτεύματος μεταβολάς. Στην Σπάρτη υπογραμμίζει ότι ούτε πρόθεση ούτε δυνατότητα έχω να κάνω δικτατορία. Εν τούτης, εις κάποιαν δικτατορία θα οδηγήσει η πολιτική της ενώσεως κέντρου, η οποία βλάπτει ενσυνειδήτως στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διαπιστώνει ό,τι αποτελεί σήμερον πραγματικότητα ή το προλίγων μόλις ετών αίτημα και πάθος του έθνους. Δεν απέχει πολύ η εποχή των αλλεπάλληλων κινημάτων, της πολιτικής αστάθειας, των νομισματικών κλονισμών και της εθνικής ανυποληψίας, κατά την οποία η Ελλάς ενεφανίζεται ως χώρα πολιτικός υπανάπτυκτος. Βεβαίως, δεν κατεστήσαμε την Ελλάδα ευδαίμονα, αλλά ο λιγότερον πτωχή από ό,τι προοκταετίας. Τονίζει ότι αποτελεί θλιβεράν διαπίστωση ότι κατά περιόδους καταστρέφομεν οι ίδιοι ό,τι με μόχθους και θυσίας εδημιουργήσαμεν. Και συμπληρώνοντας, επισημαίνει εάν κατά τα προσεχή έτη διατηρηθεί η εσωτερική γαλήνη και η πολιτική και η οικονομική σταθερότης, η Ελλάς θα καταστεί συντόμως οργανικό τμήμα της Ευρώπης. Την 3η Νοεμβρίου διεξάγονται οι εκλογές με τα εξής αποτελέσματα. Ένωση Κέντρου 42,01%, 138 έδρες. ΕΡΕ 39,43%, 132 έδρες. ΕΔΑ 14,32%, 28 έδρες. Προοδευτική 4,32%, 2 έδρες. Την 8η Νοεμβρίου ο βασιλεύς Παύλος, παρά την σύσταση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να δώσει απλά στον Γιώργιο Παπανδρέου διερευνητική εντολή, ορκίζει την πρώτη κυβέρνηση της ενώσεως κέντρου. Την 9η Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναχωρεί στο Παρίσι, ενώ σε επιστολή προς τους βουλευτές της ΕΡΕ διαβεβαιώνει ότι η αποχώρησή μου από την πολιτική δεν είναι συνέπεια προσωπικής πικρίας. Απλώς, το αποτέλεσμα της τελευταίας εκλογής ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητοι δια την αποστολή μου συνθήκε, επειδή το πολίτευμα λειτουργεί υπό το κράτος των εκβιάσεων. Ο πολιτικός οφείλει, αντί να συμβιβάζεται με την συνείδησή του, να αποχωρεί. Προσωπικά είχα ως βασική φιλοδοξία την περιστολή της αθλειότητος της δημοσίας ζωής και ομολογώ ότι απέτυχα. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους συνεργάτες μου, καθώς και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
ο οποίος επί μίαν οκταετίαν με περιέβαλε δια της εμπιστοσύνης του και της αγάπης του. Στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση